Μαζί σου. Ναι. Εδώ αποκάλυψε πρώτη φορά ο Πέτρος κάτι που πραγματικά δεν γνωρίζαμε. Ότι 6 μήνες, γιατί όλη η πρωινή εκπομπή κρατάει 10 μήνες. Ότι 6 μήνες που σημαίνει ότι πριν από τα Χριστούγεννα μέναν σε χωριστά σπίτια. Κοίταξε, ο Πέτρος μετακόμισε. Μιλάω γι' αυτό γιατί έχω γράψει γι' αυτό. Είχα γράψει το καλοκαίρι. Καλά, αφού μιλήσει, μπορεί να το πει και εσύ πια τώρα. Ναι, τώρα μπορώ να το πω. Κοίταξε, όταν με έναν άνθρωπο, εγώ θέλω να πω ότι πέρυσι στην εκπομπή, επειδή έτσι γίνονται καμιά φορά οι χημίες των ανθρώπων, δέθηκα περισσότερο με την Τζέννη. Έτσι έτυχε. Έτσι εσύ του γνώρισε από πριν, ρε παιδί μου αυτού. Δεν του γνώριζα καθόλου, απλά έτυχε εντελώς. Δεν ξέρω αν ήταν κάρμα αυτό. Το καλοκαίρι πριν συνεργαστούμε, είχαμε συναντηθεί στην Πάτμο. Τυχαία. Α, τυχαία. Δεν τους γνώριζα, δεν είχα συνεργαστεί ποτέ με την Ιμάκο εγώ. Τους γνώρισα εντελώς τυχαία. Η Τζέννη λοιπόν μας έδειξε. Ήμουνα με παρέα στο νησί, μας έδειξε όλο το νησί μέσα από τα μάτια της. Ήταν για λίγες μέρες εκεί ο Πέτρος και μετά ο Πέτρος έφυγε στην Μύκονο. Ήταν μαζί. Και είχε έρθει ο Πέτρος, ήταν μαζί. Η Τζέννη απλά έμεινε λίγο πάνω στο νησί, σύντιμος. Και μας έδειξε το νησί μέσα από τα δικά της μάτια. Δεν είχε γίνει πρόταση του. Όταν γύρισα στην Αθήνα και κάναμε το πρώτο meeting στο Μέγκα, διαπίστωσα ότι ο παρουσιαστής της εκπομπής ήταν ο Πέτρος. Όχι η Τζέννη, ο Πέτρος. Τελευταία στιγμή ήρθε η Τζέννη. Κάναμε πάρα πολλά. Ακριβώς, κάναμε πολλά δοκιμαστικά. Όπως τυχαίνει λοιπόν η Τζέννη, η ώρα που φεύγαμε από το Μέγκα ήταν για μας μια πορεία. Ήταν το εξομολογητήριό μας. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος σου ανοίγει την ψυχή του και σου μιλεί, είναι λογικό να μην έχει μάθει κανείς ότι 6 μήνες ήταν χώρια. Εσύ το ήξερες λοιπόν. Το ήξερα πολύ καλά. Εσύ το ήξερες δηλαδή πριν από τα Χριστούγεννα. Το ήξερα τα Χριστούγεννα γιατί μου μίλησε η Τζέννη. Είτε ήμασταν στο Πήλιο. Τα Χριστούγεννα δεν σας φιλοξένησε όλους μαζί οι πολίτες. Δεν μας φιλοξένησε. Όχι, ενώ μείνατε όλοι μαζί. Εγώ έμεινα στο σπίτι της Χριστίνας Πολίτη. Ο Πέτρος και η Τζέννη μέναν μαζί με τα παιδιά σε έναν ξενώνα. Όντες χωρισμένοι. Ήταν, ναι, είχαν χωρίσει. Η Τζέννη δηλαδή μου το είχε εξομολογηθεί. Και πήγαν και τα παιδιά όλοι μαζί οι διακοπές. Και υπήρχαν τα παιδιά και οι διακοπές ήταν εξαιρετικές γιατί γινόταν και το χατήρι των παιδιών και ο Πέτρος και η Τζέννη είναι εξαιρετικοί γονείς και το έχουν αποδείξει και με τη στάση τους μέχρι σήμερα. Αλήθεια. Το γνώριζα. Αλλά όταν ένας άνθρωπος λοιπόν σου ανοίγει την καρδιά του, εννοείται πως δεν το βγάζεις παραπέρα. Ακόμα και αν είσαι δημοσιογράφος που λένε ότι είμαστε το πιο άτιμο συνάφη, ένας άνθρωπος αν σου ανοίξει την καρδιά του. Δεν πρέπει να αποκάλυψε. Βεβαίως. Δεν το βγάλεις παραπέρα. Γιατί είναι. Είναι αυτά που λέτε. Δεν τα έχουμε ξανακούσει, ρε παιδί μου. Τι, πες, πες. Πες, έλα.